Άρνος, online μελέτη για όλα τα παιδιά, γονείς και δασκάλους, και συνεχίζουμε πια με την τέταρτη άσκηση από το τετράδιο εργασιών πάνω στην πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων. Λέει λοιπόν, να σημειώσεις λέει πάνω στην αριθμογραμμή το σημείο α, εάν ξέρεις ότι το 2 τρίτα προσθέτοντάς του το 1 έκτο, θα μας δώσουν αυτό το α. Αυτό το α λοιπόν παιδιά που θα βάλουμε εμείς πάνω στην αριθμογραμμή είναι ένα νουμεράκι. Νουμεράκι, κλασματάκι, είναι πάντως ένα νουμεράκι. Λοιπόν παιδιά, μας λέει ότι αυτό το α θα μάθουμε ποιο νουμεράκι είναι εάν προσθέσουμε το κλάσμα 2 τρίτα και 1 έκτο. Για να τα προσθέσουμε λοιπόν παιδιά, 2 τρίτα και 1 έκτο. Ακόμα δεν μπορούμε να τα προσθέσουμε παιδιά, γιατί τα κλάσματά μας είναι ετερόνυμα. Δηλαδή έχουν διαφορετικούς παρονομαστές. Ενώ για να τα προσθέσουμε παιδιά, όπως μάθαμε στη θεωρία μας, στο βιβλίο του μαθητή, για να τα προσθέσουμε παιδιά πρέπει να έχουν τον ίδιο παρανομαστή το ένα με το άλλο. Ε? Τον ίδιο το ένα με το άλλο. Είτε για να τα προσθέσουμε είτε να τα αφαιρέσουμε. Πρέπει να είναι δηλαδή παιδιά ομόνυμα. Πώς θα τα κάνουμε λοιπόν ομόνυμα? Θα πρέπει να πάμε εδώ παιδιά και να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 3 και του 6. Ποιο είναι δηλαδή το μικρότερο από τα κοινά πολλαπλάσια του 3 και του 6? Εάν πάμε παιδιά στην προπαίδεια του 3 και στην προπαίδεια του 6, θα δούμε ότι υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ τους. Αμέσως ένα κοινό είναι το εξαράκι. Άλλο ένα κοινό που έχουνε είναι το 12. Άλλο ένα κοινό που έχουν είναι, ποιο άλλο παιδιά, είναι το 18. Έτσι. Άλλο κοινό, έτσι. Άλλο κοινό πολλαπλάσιο που έχουν παιδιά είναι ποιο, το 24. 24. Ωραία. Άλλο κοινό που έχουν παιδιά ποιο είναι, το 30. Και μπορεί παιδιά να βρούμε κι άλλα, αν προχωρήσουμε με το καλό, τα πολλαπλάσια. Εμείς θέλουμε παιδιά όμως το μικρότερο από αυτά τα κοινά. Το μικρότερο από αυτά τα κοινά παιδιά ποιο είναι, το εξαράκι. Αυτό είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Δηλαδή το μικρότερο από τα κοινά πολλαπλάσια του 3 και του 6. Άρα παιδιά πρέπει τελικά αυτά τα δύο κλασματάκια να αποκτήσουν για τα δύο κλάσματα παρανομαστή του 6. Λοιπόν, το ένα κλάσμα έχει ήδη παρανομαστή του 6. Οπότε αυτό παιδιά δεν χρειάζεται καμία αλλαγή. Το άλλο κλάσμα όμως παιδιά έχει παρανομαστεί το 3. Πώς το 3 θα γίνει 6? Θα το πολλαπλασιάσουμε παιδιά επί 2. Για να προκύψει όμως ισοδύναμο κλάσμα πρέπει επί 2 να πολλαπλασιάσουμε παιδιά και ποιον άλλον, και τον αριθμητή. Έτσι λοιπόν θα γίνει 2 επί 2 4, 3 επί 2 6. Τα κλάσματά μας λοιπόν τώρα παιδιά έγιναν ομώνυμα, απέκτησαν δηλαδή τον ίδιο παρανομαστή, άρα προσθέτοντάς τα, επί της ουσίας προσθέτουμε τους αριθμητές 4 και 1 και το αποτέλεσμα βγάζει να είναι 5 έκτα. 5 έκτα λοιπόν παιδιά είναι το αποτέλεσμα αυτής εδώ της πρόσθεσης, δηλαδή 5 έκτα είναι το α, ο αριθμός α, 5 έκτα. Τι σημαίνει 5 έκτα? Έχουμε πάρει την ακέραια μονάδα, την έχουμε χωρίσει σε 6 κομματάκια και έχουμε πάρει τα 5. Προφανώς, παιδιά, το 5 έκτα είναι κλασματάκι, τι παιδιά, είναι κλασματάκι μικρότερο της ακέραιας μονάδας. Ε? Ο αριθμητής, που είναι το 5, είναι μικρότερος από τον παρανομαστή, που είναι το 6. Όταν ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρανομαστή, παιδιά, τότε το κλάσμα ξέρουμε ότι είναι μικρότερο της μονάδας. Και αυτό, παιδιά, θα το δείξουμε και τώρα. Παίρνουμε την ακέραια μονάδα, την άδεια ακέραια μονάδα, τη χωρίζουμε σε 6 κομματάκια. Για να τη χωρίσουμε σε 6 κομματάκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τη χωρίζουμε σε 6 κομματάκια, όπως λέει ο παρανομαστής, και εμείς παίρνουμε τα 5. Παίρνουμε δηλαδή 1, εδώ δηλαδή είναι το 1 έκτο, έτσι. Άμα πάρουμε 2 κομματάκια, άρα τι θα έχουμε, τα 2 έκτα. Άμα πάρουμε 3 κομματάκια, 1 κι άλλο 1 κι άλλο 1, οπ, να τα 3 έκτα. Άμα πάρουμε 4 κομματάκια, οπ, να τα 4 έκτα. Άμα πάρουμε τι, 5 κομματάκια, 1, 2, 3, 4, 5, να το παιδιά, εδώ θα μπει το 5 έκτα. Εδώ θα μπει δηλαδή το α που θέλει η άσκηση, έτσι.
Αν παίρναμε, παιδιά, 6 κομματάκια, θα είχαμε 1, 2, 3, 4, 5, οπ, και άλλο ένα 6. 6 έκτα, δηλαδή, παιδιά, αυτομάτως θα ήταν η ακέραιη μονάδα. Βλέπετε, λοιπόν, παιδιά, αυτό που είπαμε, ότι το 5 έκτα που είναι σε αυτήν εδώ τη θέση, είναι, όπως βλέπουμε, πιο πριν, είναι λιγότερο, δηλαδή, από την ακέραιη μονάδα. Έτσι, λοιπόν, παιδιά, τοποθετήσαμε κατάλληλα το σημείο α, δηλαδή το κλασματάκι 5 έκτα, πάνω στην αριθμογραμμή μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά. Περιμένουμε πολύ ευχαρίστως, παιδιά, τις απορίες σας για να αλληλεπιδράσουμε, να σας φροντίσουμε και να φτάσουμε μαζί, παιδιά, στο φως της γνώσης. Στη γνώση χωρίς όρια. Καλή συνέχεια και να είστε όλοι σας πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.